Και καλησπέρα παιδιά, Jimmy the Beaver εδώ και στο σημερινό το βίντεο. Είμαστε στο Destiny SMB. Και ναι, αφού είναι το intro του Destiny και μετά το δικό μου ή πριν το δικό μου και μετά το Destiny, θα μιλήσουμε για κάποια πράγματα. Οπότε ναι, πάμε στα intro και ξεκινάμε. Yeah, NPC Psych, manda pra elas, filha da... Ωραία λοιπόν παιδιά, λοιπόν επιστρέψαμε, σήμερα κάνω ένα voice over, βλέπετε αυτή τη στιγμή μια σύραγγα που έκανα για να μεταφερθούμε από τη μέσα μεριά μας, τη μέσα μεριά του σπιτιού μας μάλλον, σε, προς τη μεριά του spawn. Δηλαδή από τον ανεβαίνουμε όλο το βουνό, σκέφτηκα να κάνω μια τέτοια σύραγγα. Αυτή η σύραγγα θα συνεχιστεί ίσως σε βίντεο, είτε σε live stream, είτε χωρίς τίποτα, off record, χωρίς τίποτα. Να φτάνει στο spawn, υπογείως μάλλον, θα δω τι θα κάνω. Ναι, λοιπόν, καταρχάς, έχω καινούργιο μικρόφωνο. Όπως μπορείτε να ακούσετε, ο ήχος είναι πιο σωστός πλέον. Είναι πιο... Δεν υπάρχουν έτσι τα παράσιτα και πιστεύω είναι πολύ καλό αυτό. Ένα μικροφωνάκι 25 ευρώ είναι αρκετά καλό. Θα είναι κάτω στην περιγραφή, να πάτε να το τσεκάρετε όσοι θέλετε. Είναι αρκετά κομπλέ. Λοιπόν, επίσης πήρα νέο πληκτρολόγιο, έχουμε το Σοκή 104 πλέον. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο το support σας, 40 κάτι ευρουλάκια ήταν, δεν θυμάμαι πόσο ήταν ακριβώς, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί χωρίς εσάς δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα από αυτά, γιατί με τα GFX που αγοράσατε όλο το καλοκαίρι κατάφερα και μάζεψα τα λεφτά για να πάρω το πληκτρολόγιο το συγκεκριμένο. Δούλεψε αρκετά φέτος το καλοκαίρι, αλλά εντάξει όσο να είναι ήταν κάτι που μου άρεσε και έτσι δεν έχανα το χρόνο μου. Οπότε ναι, αυτό. Μαζί μας το Recordit είναι ο site που θα είναι κάτω στην περιγραφή και αυτός, δηλαδή ήμασταν στο call, εσείς δεν θα τον ακούτε γιατί θα είναι σε speed έτσι και στο βίντεο. Αυτός ετοιμάζει τώρα ένα, σαν τα χελονιτζάκια, ένα, αν θυμάστε πως ήταν έτσι εκεί η βάση του από τα χελονιτζάκια, κάπως έτσι θέλει να το κάνει. Ήμασταν μαζί, το record έγινε από τις 3.30 περίπου το βράδυ μέχρι τις 4.30, περίπου μία ώρα. Το edit το κάνω την επόμενη μέρα όπως και το voiceover. Ναι, αυτό. Λοιπόν, τώρα, σε θέμα GFX έχουμε αλλάξει. Έχουμε αλλάξει σκηνάκι, έχουμε αλλάξει banner. Το banner το έχω κάνει εγώ, θα δω τι θα κάνω. Σκέφτομαι να το αλλάξω. Δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε και πολύ. Ποτέ δεν κατάφερα να κάνω ωραία GFX με τα skins μου. Λοιπόν, ο λόγος που άλλαξα skin είναι αυτός, ότι με το πράσινο για μένα προσωπικά δεν μπορούσα να κάνω σωστά GFX, οπότε άλλαξα γι' αυτό. Το mauve είναι ένα χρώμα που μου αρέσει αρκετά και αυτό το skin το έφτιαξε ο Saito, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πραγματικά υπέροχο. Τα thumbnails, το Skyward, το Bedwars και το Speed UHC που θα ανεβούν σε λίγο καιρό βιντεάκια και θα έχουν αυτά τα thumbnails, τα έχει κάνει ο Joker White, τον ευχαριστώ και αυτόν πάρα πολύ, θα είναι και αυτό το κανάλι κάτω στην περιγραφή. Λοιπόν, κάτω στην περιγραφή θα είναι ο Discord server του Destiny, ο Discord server του Shop με τα GFX και ο Discord server μου που τα έξω όσοι θέλετε μπορείτε να μπείτε. Να τσεκάρετε την περιγραφή, είναι πάρα πολύ σημαντική και γενικότερα υπάρχουν πράγματα που ίσως ξεχάσω να βάλω στο βίντεο και το λέω, τα βάζω στην περιγραφή για να τα κοιτάτε, είναι καλό να τα κοιτάτε. Λοιπόν, το thumbnail που βλέπετε αυτή τη στιγμή, που είδατε βασικά για το βίντεο, το έκανα εγώ. Είναι μια ιδέα που μου ήρθε στην κούφα και την έκανα. Βασικά από τη στιγμή που ο Draffy, το speeder που έχω κάνει, δεν θα το χρησιμοποιήσει, σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή, λέω γιατί όχι, έτσι μου ήρθε και είπα γιατί όχι να μην το κάνω και μάλιστα το έκανα και πιστεύω αξίζει. Redestine SMP, πάρα πολύ καλά τα members, δεν ξέρω τι να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά όσοι με πάτησαν το ναι για να μπω στις αιτήσεις.
είναι πολύ έτσι, σαν παρέα είμαστε πολύ κομπλέ. Μαζί μου, βασικά εκεί στο μέρος είμαι μαζί με τον Aim Skills, με τον Nimit και με το Saito είμαστε. Όλα τα κανάλια όμως από τα members ήταν κάτω στην περιγραφή, αυτά που έχω αναφέρει θα είναι πιο πάνω. Αυτά ήθελα να πω, το βιντεάκι θα γύρω στα 6-7 λεπτά σε speed, γιατί ξέρω ότι είναι βαρετό, δεν είναι πολύ έτσι ωραίο να περιμένεις και να βλέπεις, ξέρω εγώ, χωρίς τίποτα, οπότε 2 λεπτάκια περίπου θα δείτε εσείς χωρίς να μιλάω με μουσική. Ελπίζω να βγει και κομπλέ το ήχος και τα λοιπά. Τι άλλο, απολαύστε το υπόλοιπο. Ήτανε σχεδόν 45 λεπτά για το record, θα βγει γύρω στα 7 όπως σας είπα νωρίτερα, και ναι, αυτά. Μέχρι την επόμενη φορά, bye.